Σε εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται η διπλή θρόμβωση που υπέστη ο 35χρονος από την Ιερά Πέτρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Παγνί. Οι εξειδικευμένες εξετάσεις που έγιναν ανάμεσά τους και η PF4 στο δείγμα αίματος που είχε σταλεί στην Αθήνα για εργαστηριακή εξέταση επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση των επιπλοκών με το εμβόλιο της AstraZeneca. Την αποκάλυψη επιβεβαιώνει με δηλώσεις του στο neakriti.gr ο διοικητής του Παγνί, μιλώντας και ο ίδιος για σπάνιο φαινόμενο, καθώς οι όποιες επιπλοκές παγκοσμίως επικεντρώνονται σε γυναίκες και μάλιστα νεαρής ηλικίας. Τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων αίματος PF4 που είχαν αποσταλεί στην Αθήνα επιβεβαίωσαν τις υποψίες μας για συσχέτιση της εμφάνισης θρομβώσεων με το εμβόλιο. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ιδιαίτερα σπάνιο, καθώς όχι μόνο επρόκειτο για άνδρα, ενώ διεθνώς έχουν καταγραφεί θρομβώσεις κυρίως σε γυναίκες, αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά εμφάνιση θρόμβωσης στο αρτηριακό και όχι στο φλεβικό σκέλος, φαινόμενο ιδιαίτερα σπάνιο. Ο 35χρονος Αλέξανδρος, αθλητής από την Ιερά Πέτρα, εμβολιάστηκε στις 29 Απριλίου με το σκεύασμα της AstraZeneca στον Άγιο Νικόλαο. Λίγα 24 ώρα αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνί με παράλυση από θρόμβωση στο αριστερό πόδι. Εισήχθη στο χειρουργείο με τους αγγιοχειρουργούς να αποκαθιστούν με επιτυχία την κυκλοφορία του αίματος. Πέρσι δεν ήταν να αποδείξουμε ή όχι που πιο ευθύνεται. Το πρόβλημα ήταν ότι το πόδι ήταν σε κρίσιμη ισχυμία και έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Μέσα σε κάποιες ώρες πρέπει να αντιμετωπιστεί. 3 έως 6 ώρες είναι η κρίσιμη ισχυμία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. 5 ημέρες αργότερα, σε τυχαία εξέταση, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν νέα θρόμβωση στην αριστερή καροτίδα, η οποία αφαιρέθηκε με πολύωρη χειρουργική επέμβαση που ακολούθησε για προληπτικούς λόγους, παρά το γεγονός ότι ο 35χρονος δεν εμφάνιζε κανένα σύμπτωμα. Η παρενέργεια αυτή είναι πολύ σπάνια, ειδικά η αρτηριακή εμβολή που έχει πάει στο παιδί. Είναι πολύ πιο σπάνια ακόμα και από αυτό το σύνδρομο που VITT που είναι ανοσοεπαγόμενη μετά από εμβολιασμό για COVID-19, τροβοκυταροπενία. Ακόμα πιο σπάνιο, δηλαδή αυτή η έκφραση αυτής της παρενέργειας είναι ακόμα πιο σπάνια, πολύ σπάνια.